Πανοσιολογιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρίτανη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σύνεδροι, σας καλωσορίζω στην όμορφη Κόρινθο. Στην πόλη που διοίκησε ο Περίανδρος ο Κορίνθιος, ένας από τους 7 σοφούς της Αρχαίας Ελλάδος, που αγάπησε ο Απόστολος Παύλος, την πρώτη πρωτεύουσα του νεότερου ελληνικού κράτους το 1822 με απόφαση της Εθνοσυνέλευσης της πρώτης, ορίστηκε η πρώτη πρωτεύουσα της επαναστατημένης Ελλάδος, την πόλη που σύγχρονα τώρα προσπαθεί με εξωστρέφεια και ποιότητα να βελτιώσει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους επισκέπτες. Και εντάχθηκε πρόσφατα στο δίκτυο των Εφιών Πόλεων. Είναι η πόλη που εφαρμόζει τις πρακτικές της έξυπνης πόλης, της πόλης που μαθαίνει, και προσπαθούμε με εξωστρέφεια και ποιότητα, όπως είπα και πριν από λίγο, να γίνουμε καλύτεροι και όσον αφορά τις υπηρεσίες και όσον αφορά τις υποδομές. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στην πόλη μας και για τις επόμενες 2 μέρες και σήμερα θα έχετε τις εργασίες του συνεδρίου σας, από το οποίο περιμένω να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και λόγω της σύνθεσης και λόγω της συγκυρίας. Η σύνθεση που περιλαμβάνει τους γενικούς γραμματείς των Δήμων όλης της χώρας είναι τέτοια που επιτρέπει να γίνουν σωστές παρατηρήσεις χωρίς το βάρος του πολιτικού κόστους, το οποίο δυστυχώς έχουν ιερετεί. Το λέω αυτό γιατί τα προβλήματα είναι αρκετά. Θα σας αναφέρω 2-3, τα οποία παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια από την κυβέρνηση, και σε αυτό βοήθησε και η συγκυρία της πανδημίας που μας υποχρέωσε να εξυγχρονιστούμε και να λειτουργήσουμε με καινούριο τρόπο ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτύου, να αλλάξουμε και να μεταρρυθμίσουμε πράγματα τα οποία εκκρεμούσαν για πολλές δεκαετίες. Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση και θα συνεχιστεί. Εσείς λοιπόν οι γενικοί γραμματείς μπορείτε να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους και να προτείνετε λύσεις τις οποίες η πολιτική ηγεσία θα εφαρμόσει. Σήμερα το πρωί συζητούσαμε την υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων γιατί παρά τον καινούριο νόμο περί προμηθειών έχουν ξεφύγει μερικά πράγματα και θα παρακαλούσα το Προεδρείο να το μεταφέρει στον κύριο Υπουργό που θα έρθει αργότερα εδώ των εσωτερικών, γιατί για να γίνει μια προμήθεια 30 ευρώ, σκεφτείτε, 30 ευρώ, μια καταχώρηση σε εφημερίδα με τον καινούριο νόμο που υποτίθεται ότι και κάνει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, πρέπει να γίνει σύμβαση. Πρέπει να κατατεθούν από τους συμβαλωμένους φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και να ανακοινωθεί στο διαδίκτυο για 5 μέρες. Όταν πρόκειται να γίνει μια καταχώρηση στην εφημερίδα 30 ευρώ ή μια δαπάνη που αφορά την επισκευή ενός οχήματος το οποίο έμεινε στη μέση του δρόμου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, επειδή είναι ίσονος σημασίας προμήθεια, θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με το χαρακτήρα του κατεπήγοντος και να αντιμετωπίζεται γρήγορα. Συνέβη πριν από λίγο καιρό, δυστυχώς, πυρκαγιά στο διπλανό Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και η συνδρομή του Δήμου μας ήταν να στείλουμε ένα δικαιοφόρο όχημα να πάει νερό. Και ο οδηγός αρνήθηκε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο νόμος λέει ότι όταν βγει κάποιος οδηγός εκτός Δήμου, των ορίων του Δήμου, πρέπει να πάρει άδεια από την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση. Και δεν υπήρχε άδεια από την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση. Φυσικά τον έστειλα με απόφαση δική μου και ρίσκο δικό μου, αλλά ο νόμος πρέπει να αλλάξει σε αυτό το σημείο αυτό. Όπως επίσης καθυστερούν προμήθειες και έργα στον Δήμο μας, γιατί η αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση, υποστελεχωμένη όπως είναι, καθυστερεί τις εγκρίσεις του προϋπολογισμού. Προσέξτε, τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που εγκρίνονται ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εγκριθούν από την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση. Και παίρνει 2-3 μήνες ή παραπάνω. Αυτά τα ζητήματα νομίζω πρέπει να αντιμετωπιστούν και περιμένω από τις εργασίες του συνεδρίου αυτό να συμβεί στο διάστημα που θα ακολουθήσει τις επόμενες ώρες εδώ στην Κόρινθο. Ο Δήμος Κορινθίων θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες για να είναι η διαμονή, η παραμονή σας εδώ αποτελεσματική και ευχάριστη.
Και όταν θα φύγετε με το καλό από την πόλη μας την Κυριακή, να φύγετε με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Γιατί η Κόρινθος είναι μια πόλη η οποία βελτιώνεται, εξελίσσεται, είναι φιλόξενη και αυτή τη φιλοξενία θα έχετε την ευκαιρία να την δείτε στο επόμενο διάστημα. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο και περιμένω τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα με την λήξη. Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Να καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου, ονομάζομαι Ψωμάς Κοπίνη, Γενική Γραμματέα του Δήμου Σάμπης. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Πολιτείων και συγκεκριμένα τον Δήμαρχο κύριο Βασίλη Ανώφη και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Σάμπης που είναι από την Φιλοξενία. Πραγματικά η πόλη σας είναι πανέμορφη. Και εσύ.